Γεια σας φίλοι, check tech now. Μετά από παρακλήσεις ήρθε η ώρα να κάνουμε tutorial για το πως θα σκοτώσουμε τα boss στο Terraria. Πριν από το hard mode, δηλαδή πριν αλλάξει εντελώς το παιχνίδι και να μπούμε στη δύσκολη μορφή του, όπου τα αντικείμενά μας θα είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο δυνατά, πρέπει να σκοτώσουμε για να προετοιμάσουμε το έδαφος κάποια boss. Έχουμε συνολικά 3 μεγάλα boss και ένα υπέρ μεγάλο boss θα έλεγα, το οποίο ονομάζεται Wall of Flesh και πρέπει να κατεβούμε στην κόλαση. Αλλά πριν από αυτό, στο προηγούμενο βίντεο, στο νούμερο 1, δείξαμε για το πώς θα σκοτώσουμε το Eye of Cthulhu. Στο τωρινό βίντεο θα δείξουμε πώς θα σκοτώσουμε το Destroyer of World. Και αν και έχω αρκετά καλά αντικείμενα, επειδή εσείς προφανώς δεν θα έχετε δυνατή αξίνα για να καταφέρετε να σκοτώσετε και να σπάσετε τα Ebon Sand του Βλά, θα σας δείξω πως θα το κάνετε όσο πιο απλά μπορείτε. Λοιπόν, για να το κάνουμε πρέπει να έρθουμε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Σε κάθε χάρτη που κάνετε υπάρχει πάντα αυτή η περιοχή. Συνήθως είναι στα αριστερά του χάρτη σας. Δηλαδή, για να σας δείξω λίγο το χάρτη μας, λοιπόν, πού είναι. Λοιπόν, συνήθως να ξέρετε είναι όσο πιο αριστερά γίνεται. Λοιπόν, επειδή με τις αξίνες στο επίπεδο που θα το κάνετε εσείς, οι αξίνες σας δεν είναι τόσο δυνατές. Η πιο δυνατή είναι αυτή που έχω εγώ στο παιχνίδι, η Spectre Pickaxe, η οποία σπάει τα πάντα πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να το κάνει κομμάτια μέσα στο παιχνίδι και να το σπάσει. Αλλά στο επίπεδο που θα είστε εσείς για να το κάνετε, θα είστε γύρω στο να έχετε ασημένια ή χρυσή αξίνα. Οπότε, στην καλύτερη περίπτωση να έχετε χρυσή αξίνα, οπότε αυτά εδώ τα μπλε του βλάκια, τα μοφ μάλλον του βλάκια, δεν θα μπορείτε να τα σπάσετε με τίποτα. Λοιπόν, οπότε μη στεναχωριέστε, το μόνο που χρειάζεται να έχετε είναι είτε δυναμίτη, τον οποίο θα έχετε βρει ήδη το NPC, το οποίο θα σας προμηθεύει με δυναμίτη ή βόμβες, ή βόμβες, bombs. Λοιπόν, και κατεβαίνουμε στο δεύτερο 9. Λοιπόν, και κατεβαίνουμε σε αυτές εδώ τις περιοχές που μοιάζουν με τούνελ, για να φτάσουμε κάτω. Λοιπόν, βλέπετε εδώ αυτά τα σφαιρικά πραγματάκια. Κανονικά, για να κάνουμε summon, όπως βλέπετε έχουμε και ένα βωμό εδώ πέρα, όπως το βωμό που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, για να δούμε, για να κάνουμε το suspicious eye. Οπότε μια ευκαιρία, αν το κάνετε, να τα κάνετε μαζί τα δύο boss αυτά. Περίμενε λίγο, σε παρακαλώ, μην βιάζεσαι. Λοιπόν, επειδή αυτά εδώ τα τούβλα δεν σπάνε με τις αξίνες που έχετε, η πιο εύκολη πρακτική για να μπορέσετε να μπείτε είναι είτε να πετάξετε δυναμίτη, είτε να πετάξετε βόμβες. Δηλαδή, πετάτε, αν θες βγες γιατί θα πεθάνεις μικρά. Λοιπόν, να ρίξετε βόμβες ή δυναμίτη. Ρίξε λίγο, επειδή δεν κουβαλώ επάνω μου παρασκευά, ρίξε λίγο. Λοιπόν, να ρίξετε δυναμίτη ή βόμβες και σιγά σιγά να ανοίξετε τρύπες. Εντάξει, λίγα θέλουμε, δεν θέλουμε παραπάνω. Ναι, λοιπόν, να ανοίξετε βόμβες ώστε να φτάσετε εδώ πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να καταφέρω να μπω, γιατί λίγο ο υπερβάλλοντας ζήλος μας τα κατέστρεψε όλα. Λοιπόν, με το που φτάσετε εδώ πέρα, βλέπετε αυτή εδώ την μπάλα, παίρνετε το σφυρί σας ή την αξίνα σας, όποια έχετε, το σπάει, και να σπάσετε αυτή την τρύπα, αυτή την μπάλα. Βασικά νομίζω δεν σπάει με τέτοιο, σπάει με σφυρί. Λοιπόν, όπως βλέπετε, χρειάζεται σφυρί, δεν χρειάζεται αξίνα λοιπόν. Με το που το κάνετε, ακούγεται κάτω, a horrible chill goes down. Λοιπόν, πηγαίνετε δίπλα, δεν θα σπάσει, δεν θα το καλέσετε το boss με τη μία κατευθείαν, πρέπει να σπάσετε 2-3 και σπάμε το επόμενο. Αν θες ρίξε βόμβα μικρέ λίγο, γιατί δεν έχω σούπα. Βάζουμε βόμβες και σιγά σιγά ανοίγουμε τρύπα προς τα κάτω. Περιμένουμε λίγο, είναι λίγο χρονοβόρο, αλλά είναι ο πιο εύκολος τρόπος, γιατί σας είπα, η τσάπα σας δεν θα το σπάει αυτό. Και κατεβαίνουμε κάτω, παίρνουμε το σφυρί μας και σπάμε την
μπάλα. Προφανώς έσπασε από τη βόμβα. Οι μπάλες αυτές σπάζοντας μας δίνουν ή κάποια, κάποια δηλητηριάκια ή κάποια τουφέκια, ρίφλες. Επειδή μας, όπως είπατε, χρειάζεται παραπάνω από μία-δύο, ήρθε η ώρα να σπάσουμε και την τρίτη. Να δούμε τώρα, λογικά θα, στην τρίτη θα μπορέσει να το κάνει σάμον. Μην περιμένετε να το κάνετε σάμον με τη μία. Χρειάζεται τρία-τέσσερα. Για να δούμε, για ρίξε μία. Λοιπόν, οπότε πετάμε βόμβες. Οι πιο εύκολες, να σας πω την αλήθεια, είναι οι sticky bombs από τις τέτοιες. Απλά να σας πω, για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να έχετε προετοιμάσει και το έδαφος, επειδή βγαίνει κατευθείαν. Το καλύτερο όπλο για να νικήσετε το Worm of Flesh, λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω. Το καλύτερο όπλο είναι ένα όπλο που θα πάρετε σπάζοντας αυτές τις μπάλες, και είναι ένα πράγμα, πώς να το θέσω, σαν ένα σπαθί το οποίο επιμηκύνεται. Και ο Eater of the Worlds has awoken, το σκουλίκι αυτό έχει βγει. Είναι αυτό το τεράστιο, το οποίο είναι πραγματικά αρκετά δύσκολο να σκοτωθεί, αν και μπορούμε να το σκοτώσουμε. Θα σας δείξω, αυτή τη στιγμή έχουμε, πήρα το όπλο που μου έδωσε. Έχει πάρα πολλά κεφάλια και πρέπει να σκοτώσετε όλα αυτά τα κεφάλια. Λοιπόν, και κάθε ένα από αυτά που περνάει σας σκοτώνει και πρέπει να τα σκοτώσετε όλα. Λοιπόν, η συμβουλή μου είναι να εκμεταλλευτείτε είτε ντουφέκια, όπως εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, τα όπλα τα οποία πήρα από το... παραπάνω πετάνε. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα boss, γιατί έχει, πρέπει να, να σκοτώσει όλα τα κεφάλαια, έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, ακόμα δεν πέθανε. Οπότε σπάτε αυτές τις μπαλίτσες. Πού το? Λοιπόν, δεν θα έρθει. Α, το σκοτώσαμε βασικά. Και μας έδωσε πάρα πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, να σας πω λίγο τι γίνεται. Μόλις σκοτώσουμε, έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι του. Λοιπόν, να το κατώ. Εντάξει, τέλεια. Το σκοτώσαμε, επιτέλους. Λοιπόν, μας βγάζει όλα αυτά τα πράγματα. Από το τέρας αυτό παίρνουμε το Shadow Orbs. Ένα πραγματάκι το οποίο μόλις το καλέσω βγάζει μία μπάλα, νομίζω, πάνω από το κεφάλι μου, που κάνει κάποια πράγματα. Λοιπόν, και παίρνουμε κάποια υλικά, τα οποία υλικά είναι... να δω ποια είναι ακριβώς. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πετάξω κάποια πραγματάκια που δεν χρειάζομαι. Ας πετάξω αυτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πήραμε το Demonite Ore. Τα Demonite Ore, παιδιά, αυτό, boss αυτό το σκοτώνουμε κυρίως για να πάρουμε τα Demonite Ores. Τα Demonite Ores μας επιτρέπουν να τα συνδυάσουμε με κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα τι είναι ακριβώς, ώστε να κατασκευάσουμε την Demonite Pickaxe, η οποία είναι από τις πιο δυνατές αξίνες στο παιχνίδι για αρχή. Και μας επιτρέπει να σπάσουμε αυτά εδώ τα mob τούβλα που είναι πραγματικά άθραυστα. Οπότε σπάμε, σκοτώνουμε το World of, το Eater of Souls, όπως λέγεται, ή αλλιώς Destroyer, ή όπως θέλετε πείτε το. Το σκουλίκι αυτό είναι αρκετά δύσκολο, γι' αυτό πρέπει να έχετε, πριν αρχίσετε να σπάτε αυτές τις μπαλίτσες κάτω, πρέπει να έχετε φτιάξει μια μικρή αρένα, ώστε να μπορείτε να κινήσετε, ξέρετε, με φωτιές, με campfires και με λοιπά. Και ο σκοπός μας είναι να σκοτώσουμε το σκουλίκι αυτό για να πάρουμε τα Demonite Ores. Τα Demonite Ores τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μια από τις πιο καλές αξίνες, όπως σας είπα, τη Nightmare Pickaxe, η οποία βοηθάει στο να σπάσουμε τα Demonite, τα Ebon Stone Blocks. Οπότε, και το δεύτερο boss κάπως έτσι νικήθηκε. Ήμουν Κώστας Τσέκνεκ Ναου, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε και το δεύτερο... το τρίτο μάλλον κομμάτι των boss fights. Λοιπόν, θα πάμε να παλέψουμε ένα από τα πιο δυνατά boss, το σκελετό, το σκελετόν Prime, ο οποίος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός τώρα τελευταία. Λοιπόν, Check Tech Now, σας ευχαριστώ για τα subscribe, τα follow και τα comment σας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το τρίτο βίντεο. Καλό σας βράδυ.